μου σκουμπί είναι πιο πάνω αριστερά. Στους σημερινούς αθέατους ήρωες θα συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με καταστάσεις τις οποίες εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είτε έρχοντας αντιμέτωποι με τη μανία της φωτιάς, είτε με απρόπτες θεομηνίες, οι πυροσβέστες είναι διαρκώς έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σώζοντας καθημερινά δεκάδες ζωές, αψηφώντας τον κίνδυνο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πυροσβεστικό σώμα Θεσσαλονίκης και έχω δίπλα μου τον αντιπύραρχο, κύριο Καρασαβίδη Δημήτριο. Είμαι ο διοικητής του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού Θεσσαλονίκης, που είναι στην Μοναστήριο 114. Ο σταθμός έχει μακροχρόνια ιστορία. Από το 1932. Που ιδρύθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ήταν τότε στο Βαρδάρι και το 1969, στον Απρίλιο περίπου, μεταστεγάστηκε και ήρθε εδώ στο Μοναστηρίο 114. Από τότε μέχρι και σήμερα λειτουργεί εδώ. Έχει επιχειρησιακά το μεγαλύτερο κομμάτι της Θεσσαλονίκης και πληθυσμιακά. Καλύπτει όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη και φτάνουμε και στο ΣΕΙΞΟΥ μέχρι τη διασταύρωση του Χορτιά, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Για πόσα άτομα δύναμη μιλάμε αυτή τη στιγμή? Μιλάμε για 83 άτομα αυτή τη στιγμή δύναμη. Υπάρχουν γύρω στα 16 πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχουν πολλά ειδικά οχήματα. Η ζωή εδώ στην πυροσβεστική υπηρεσία κυλάει ομαλά σε καθημερινή βάση. Από νωρίς πρωί βλέπουν τα οχήματά μας να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα περιστατικά τα οποία θα δημιουργηθούν στην πορεία της ημέρας. Πώς καταφέρνει ένας πυροσβέστης να ισορροπεί ανάμεσα στην επικινδυνότητα του επαγγέλματος αλλά και στον καθήκον απέναντι στον πολίτη? Σε ό,τι αφορά τον πολίτη, νομίζω ότι ο καθένας από τη στιγμή που ορκίζεται παίρνει τον όρκο του πυροσβέστη, έχει αποδεχτεί ότι θα εκτελεί το καθήκον του ευσυνείδητα και ότι οι σχέσεις του με τον πολίτη θα είναι αργαστές, θα είναι αυτές που προβλέπεται ότι πρέπει να είναι. Βέβαια, καμιά φορά ο πολίτης υπό καθεστώς άρχους, το οποίο είναι άμεσα αντιληπτό από τον πυροσβέστη, ξεπερνάει κάποια όρια, αλλά πλέον σας είπα, γνωρίζουμε πώς αισθάνεται, διατηρούμε τη θέση μας ακέραιη. Δεν είναι καν δουλειά, το θεωρώ λειτουργήμα. Ζεις πάρα πολλές εμπειρίες, βοηθάς τον κόσμο, είναι τα συναισθήματα και όλα αυτά που αντλείς από αυτή τη δουλειά είναι φοβερά. Ανάμεικτα συναισθήματα και θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε όταν ξεκινάτε το πρωί να έρθετε στην εργασία σας, αν υπάρχει το αίσθημα του κινδύνου ξεκινώντας το πρωί και χωρίς να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε, αλλά και το αίσθημα που νιώθουν οι δικοί σας άνθρωποι. Υπάρχει πάντα ένας φόβος, δηλαδή έρχεσαι στη δουλειά και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Ένας φόβος δικαιολογημένος. Από εκεί και πέρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε φωτιά είναι διαφορετική, κάθε παροχή βοηθείας είναι διαφορετική, είναι το κάτι άλλο. Μαζεύεις εμπειρίες, μαθαίνεις πράγματα. Οι δικοί μου άνθρωποι, οι δύο οι κόρες μου ας πούμε, πάντα όταν πηγαίνω στο σπίτι με ρωτάνε πώς ήταν η μαμά σήμερα, τι έκανες, να προσέχεις. Έχουν αυτό το αίσθημα λίγο του φόβου. Αλλά είναι και περήφανες κιόλας. Πώς επιτυχάνεται όμως η ψυχική ηρεμία ενός πυροσβέστη, ώστε να μην αποτελέσει η συναισθηματική του φόρτιση αρνητικό παράγοντα για την ισορροπία στην οικογένεια? Έχουν να αντιμετωπίσουν κινδύνους οι οποίοι δεν φαίνονται και τις περισσότερες φορές δεν τους αντιλαμβάνονται ούτε οι ίδιοι. Και μιλάω σαφώς για την ανάγκη που έχει το μυαλό του πυροσβέστη να διαχειριστεί εικόνες οι οποίες δεν είναι φιλικές. Όλες αυτές τις εικόνες πρέπει να τις διαχειριστεί το μυαλό. Υποσυνείδητα λοιπόν έχουμε μαρτυρίες, μεταξύ μας τουλάχιστον, ένα είδος ψυχοθεραπείας στη συζήτηση μετά από κάθε συμβάν. Έχουμε εικόνες τις οποίες το μυαλό είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε τις επεξεργάζεται. Εκεί πέρα σε προηγουμένα κράτη, σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων, υπάρχει κάποιος ειδικός. Η ιστορία σε ό,τι αφορά τις οικογένειες ξεκινάει όταν κάποιος από εμάς μεταφέρει όλες αυτές τις εικόνες στο σπίτι του, συμπεριφοριακά, με νεύρα, με αϊπνίες, με χιλιάδιο. Εδώ η οικογένεια, συνήθως οι οικογένειές μας
μας στηρίζουν.